Επιστροφή λοιπόν εδώ στο Breaking Mad και μπορεί να κάθομαι σε αυτόν τον κύβο εδώ πέρα του Mad. Δεν θα κάθομαι όμως για πάρα πολύ ακόμα, γιατί στην παρέα μας έχουμε τον Παναγιώτη Μανάρα, έναν από τους πιο διάσημους BMX rider εκεί έξω στην πόλη. Τι κάνεις Παναγιώτη, καλώς ήρθες στο Breaking χαρά, Mad. Καλώς σας βρήκα. Καλά είσαι. Μια χαρά. Ο οποίος έχει έρθει όπως βλέπετε, όπως πολύ καλά βλέπετε, με το ποδήλατό του και στη συνέχεια της εκπομπής θα μας πει έτσι 2-3 πράγματα για πολύ βασικά, γιατί είναι και πολύ περιορισμένος ο χώρος, θα κάνουμε και ορειβασίες εδώ πέρα, αλλά θα σας δείξουμε κάποια βασικά πράγματα για το πώς να καβαλάτε έτσι ένα ποδήλατο και να το παίζετε, ότι ξέρετε λίγο περισσότερο από όλους τους άλλους. Παναγιώτη, τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά. Έρχεσαι από έναν αγώνα, νομίζω είχες πάει κάπου σε κάποιο ταξίδι ή σε κάποια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ναι, είχα κάνει ένα ταξίδι στην Αμερική με τον κολλητό μου τον Στέλιο. Είχαμε κάνει ένα road trip. Okay. Και πήρα μέρος σε δύο αγώνες. Ένας ήταν στην Καλιφόρνια και ένας ήταν στο Τέξας. Μ' αρέσει που μου το λες έτσι τελείως φυσιολογικά. Σε ένα πρόκειται σαν να πήγε στο Παγκράτη ή στην Παλίνη, εδώ πέρα τριγύρω τέλος πάντων. Ότι πήγε στην Καλιφόρνια κτλ. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πόσοι συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις, θέλω να μου πεις, από όλο τον κόσμο, από όλες τις χώρες? Είναι από όλες τις χώρες. Συμμετέχοντες είναι από όλες τις χώρες. Απλά θα μπορούσε να ήταν ας πούμε, και 300 άτομα σε κάθε κατηγορία. Απλά το κάνουν με invite για να γίνει και πιο καλός αγώνας και να μην ξέρεις, πάρει πολύ χρόνο. Okay. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Δηλαδή, θέλω να μου πεις βασικά τη διαφορά, επειδή εγώ είμαι τελείως άσχετος. Θέλω να μου πεις τι διαφορά έχει το BMX Dirt και το BMX Street. Το BMX είναι ένα γενικό σπορ. Okay. Έτσι, είναι ένα extreme άθλημα. Είναι ελεύθερο, εννοείται, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Χωρίζεται σε τέσσερις τομείς. Στο park, το street, το dirt και το vert. Το vert είναι το πιο για μένα, το vert είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο. Το vert είναι, δηλαδή, αυτό τι χρειάζεται? Χρειάζεται καταρχήν η κατασκευή, αυτή η ράμπα που είναι ένα τεράστιο vert. Μπράβο, αυτό που έχουμε δει που κάνει την κλίση τέλος πάντων. Είναι στα 6 μέτρα ύψος. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα βέβαια, αλλά είναι το πιο δύσκολο. Από όλα αυτά τα είδη, εσύ ειδικεύεσαι στο BMX Dirt και στο BMX Street, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κάνω και άλματα, ράμπες και street. Δηλαδή BMX Park, street και dirt. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φάση σου με το ποδήλατο, με το BMX? Ξεκίνησε από πολύ μικρός. Θέλω να πω ότι ένα παιδί τώρα που μας παρακολουθεί και είναι σε νεαρή ηλικία, είναι στην εφηβεία, είναι στα 13, 14, 15, ξέρω εγώ, και του αρέσει. Έχει πάρα πολύ, έχει μία λόξα στο ποδήλατο. Τι το συμβουλεύεις να κάνει? Να πάρει φυσικά ένα ποδήλατο. Καλό ποδήλατο. Όπως άρχισα και εγώ. Εγώ δηλαδή ήμουν γύρω στα 12-13 χρονών και έκανα αδερφός μου. Έτσι, ακόμα κάνει, ακόμα μαζί κάνουμε. Α, είναι οικογενειακό δηλαδή. Ναι, είναι οικογενειακό μικρόβιο. Ξεκίνησα αδερφός μου λοιπόν, τον έβλεπα, πήγαινα μαζί του με ένα απλό ποδήλατο, ένα mountain τύπου. Και πήγαινα μαζί, έβλεπα που κάνει αυτά ωραία κόλπα. Και το είδατε καθόλου ανταγωνιστικά? Θέλω να πω, είστε μέσα στην ίδια οικογένεια. Συμμετείχατε ποτέ στους ίδιους διαγωνισμούς, στις ίδιες διοργανώσεις και παλεύατε για τις ίδιες θέσεις? Το είδατε καθόλου ανταγωνιστικά? Δεν το είδα ανταγωνιστικά. Θέλω να πω. Μου. Ναι, απλά υπάρχει ένα αγωνισμό στο άθλημα. Αυτό είναι καλό. Βγαίνει άμυλα. Και είναι πολύ καλό. Δηλαδή δεν είναι από ανταγωνιστικά κάποιον. Okay. Το BMX είναι παραίσθητο άθλημα. Είναι ευχάριστο, σε κάνει χαρούμενο όταν τα βγάζεις ένα κόλπο, γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Και το BMX, δηλαδή, ξεκινάς να κάνεις κάποιο τρίκ και βοηθάει και το μυαλό, δηλαδή βοηθάει, ανοίγει το μυαλό σου σε πολλά πράγματα. Η πρώτη φορά που ανέβηκες σε ποδήλατο, είπες ήταν στα 13-14, σωστά? 13 χρονών. Okay. Φαντάζομαι τότε δεν είχες σκεφτεί ότι θα έφτανες σε αυτό το level, ότι δηλαδή θα το προέκτηνες όλο αυτό το πράγμα, θα συμμετείχες σε διαγωνισμούς, σε διοργανώσεις, με χορηγούς, θα σε είχαν χορηγεί εσένα και θα φρόντιζαν για την πορεία σου κτλ. Φάνταζε όμως σαν το πιο μακρινό όνειρο και αν είχες τη στήριξη από τους γονείς σου, όταν τους είπες παραδείγματος χάρη ότι θέλω να ασχοληθώ, ότι θέλω να το δω λίγο πιο επαγγελματικά? Τους γονείς μου είχα τη στήριξη ότι εννοείται, παιδί μου, κάνω ό,τι θέλεις, αυτό που εσύ πραγματικά θες μέσα σου κάνε, αλλά πραγματικά την πιο μεγάλη βοήθεια την είχα τον αδερφό μου. Okay. Δηλαδή, με έπαιρνε μαζί του στα πάρκα που πήγαινε με τους φίλους του που ήταν μεγαλύτεροι από μένα. Και το ρώταγα, ας πούμε, θέλω να μάθω αυτό. Και επειδή ήταν μεγαλύτερος και ήξερε και πιο πολλά κόλπα, μου λέγε αυτό δεν είναι ακόμα για σένα. Okay. Ποτέ βέβαια δεν είχα στο μυαλό μου ότι θέλω χορηγούς ή κάτι τέτοιο. Αυτό κάνει τώρα η νέα γενιά και είναι μεγάλο λάθος. Και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Όλοι να κάνουν αυτό που θέλουν, αρκεί να το θέλουν πραγματικά. Να το θέλουν πραγματικά. Και όλα να θα μόνο τους. Βέβαια. Όπως είπατε και τα κόλπα σιγά-σιγά μόνο τους, ανάλογα με την εξάσκηση, έτσι θα έρθει και ο χορηγός μετά. Να σε ρωτήσω κάτι. Η Ελλάδα, φαντάζομαι έχεις πάει έξω. Έχεις πάει τώρα, μου είπες, σε Καλιφόρνια, έχεις πάει Αμερικές από εδώ από εκεί. Τι επίπεδο υπάρχει στην BMX κουλτούρα έξω και τι επίπεδο υπάρχει στην Ελλάδα? Και αν η υποδομή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υποστηρίζει κάποιο παιδί που λες στα 13-14 ασχολείται με αυτό?
σαν επίπεδο είμαστε πάρα πολύ καλά. Okay. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι BMXάδες που κάνουμε κάθε μέρα μαζί, που έχουν πάρα πολύ καλό επίπεδο, έχουν χορηγούς, κάνουν και αυτά ταξίδια και όλα αυτά. Αλλά δεν έχουμε αυτή την υποδομή που λες. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα είχαμε την υποδομή που έχει π.χ. η Καλιφόρνια, η Ευρώπη, ας πούμε, η Ισπανία, η Γερμανία, η Αγγλία, θα ήμασταν ακόμα καλύτεροι. Ο Έλληνας σέβεται τον ποδηλάτη και όχι μόνο τον BMXA. Σέβεται τον ποδήλατο σε μια γενικότερη έννοια. Πιστεύεις ότι το ποδήλατο, έτσι όπως έχει μπει τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει μπει λίγο πιο έντονα, αν συμφωνείς και εσύ, τα τελευταία χρόνια στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, υπάρχει αυτό το σεβασμός του Έλληνα οδηγού απέναντι στον οδηγό ποδήλατου? Τώρα μου κάνεις την καλύτερη ερώτηση, γιατί μόλις γύρισα από αυτό το ταξίδι. Okay. Και πραγματικά η διαφορά είναι φανερή. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ποδήλατο, πραγματικά τους βλέπω και τώρα τα τελευταία τρία χρόνια. Βγαίνουν έξω με ποδήλατο και τους βλέπω, δηλαδή τους αρέσει και κάνουν διαδρομές μεγάλες, αλλά οι Έλληνες οδηγοί δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους, όχι τους ποδήλατες. Χθες, για παράδειγμα, ξεκίνησα το σπίτι μου του Μαρούση να πάω στο Χαλάνδρι με το ποδήλατο για μια τυπική βόλτα, έτσι, να πάω να πιω ένα καφέ, ας πούμε. Και πραγματικά πήγα να τσακωθώ με 10 άτομα. Γιατί όχι δεν με προσέχουν, πήγα να με πατήσουν. Δεν υπάρχει, νομίζω, αυτή η φιλοσοφία πέρα από τις υποδομές, δηλαδή πέρα από αυτές τις λωρίδες που ξεχωρίζουν τον ποδηλάτη από τον οδηγό αυτοκινήτων κτλ. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει ο σεβασμός και η φιλοσοφία. Γιατί πρέπει να έχεις και φιλοσοφία, πρέπει να έχεις πάει στο εξωτερικό, να δεις δηλαδή αντίστοιχα παρόμοια παραδείγματα και πώς σέβονται τους ποδηλάτες. Θέλω να μου πεις επίσης τις σημαντικές διοργανώσεις που έχεις συμμετάσχει. Από όλες αυτές τις εμπειρίες που έχεις αποκτήσει από τα ταξίδια σου, ποια ήταν η σημαντικότερη ενδεχομένως που θα ξεχώριζες λίγο περισσότερο από τις υπόλοιπες, και κατά τη διάρκεια που θα το σκέφτεσαι αυτό, θα βλέπουμε αυτό το υπέροχο βίντεο, παραδείγματος χάρη, που είδαμε. Νομίζω είναι από ένα ταξίδι σου στην Αμερική. Όχι, αυτό είναι ένα edit που έχω βάλει. Α, ωραία. Η πίστα αυτή είναι η δικιά μας που έχουμε φτιάξει στον Άγιο Στέφανο. Okay. Για πες μας λίγο για αυτή την πίστα. Πού είναι στον Άγιο Στέφανο? Είναι στον Άγιο Στέφανο, σε ένα κτήμα που έχω μαζί με τον αδερφό μου. Okay. Και έχουμε φτιάξει ένα χώρο έτσι, γιατί τον έχουμε διαμορφώσει με ράμπες και χωμάτινα άλματα. Αυτό είναι στο τείχος των Αθηνών, παραδείγματος χάρη στο ΆΚΑ. Ναι, είναι... Αυτό είναι στο ΣΕΦ. Ναι. Αυτή είναι καλή χώρη, πιστεύεις, για να κάνεις τέτοια κόλπα? Κοίταξε. Παιδί μου, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Το street, ας πούμε, είναι αυτό. Γι' αυτό είναι ωραίο το street. Βγαίνεις, ας πούμε, την παρέα σου και βγαίνεις μια βόλτα στην Αθήνα. Και είναι ανάλογα με το μάτι που θα δεις στο κάθε σποτ, τι μπορείς να δημιουργήσεις πάνω σε αυτό το σποτ. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο άλμα, ή θέλω να μου πεις αν είχες κάποιο τραυματισμό σε όλη αυτή την πορεία, που φαντάζομαι εντάξει, πέφτεται, τραυματίζεστε, ποικιλοτρόπος κτλ. Κάποιο άλμα που πίστευες ότι το είχες, αλλά τελικά δεν το είχες. Θυμάσαι έτσι κάποιο ιδιαίτερο συγκεκριμένο σημείο? Συνήθως χτυπάς από μικρά πράγματα. Okay. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί χτυπάς από το που δεν είσαι συγκεντρωμένος. Όταν έχω δοκιμάσει κάτι πολύ σκληρό ή κάτι πολύ που προσπαθώ πολύ καιρό για να το κάνω, είσαι συγκεντρωμένος και το αποφεύγεις. Έχω χτυπήσει, ας πούμε, έχω βγάλει τον αστράγαλό μου από ένα ύψος τόσο. Έχω πέσει με το ποδήλατο και έχω βγάλει τον αστράγαλό μου. Και έχω κάτσει 6 μήνες στο κρεβάτι. Κατάλαβα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το χειρότερο, γιατί σε βγάζει εκτός προγράμματος και εκτός. Εκτός. Ναι. Τα πάντα. Εκτός τα πάντων. Συνεχίζουμε να βλέπουμε λοιπόν αυτό το βίντεο. Να πούμε λοιπόν ότι θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό break και με το που επιστρέψουμε εδώ με τον Παναγιώτη και το ποδήλατό του, θα μάθουμε κάποια βασικά βήματα για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτήν την κατάσταση που λέγεται BMX.